Την καλημέρα μας. Συνεχίζουμε με το μεγάλο διπορικό του Open στα νησιά μας. Στα νησιά μας να δούμε τους μουδιασμένους ακόμη κατοίκους της νησιωτικής χώρας. Το πώς προσπαθούν να ανακτήσουν την αισιοδοξία τους, τα κουράγια τους. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το καλοκαίρι. Εδώ στην Ιώ, σκεφτείτε, γιατί βλέπετε εικόνες και είναι χαρακτηριστικές. Μόλις φεύγει και το καράβι. Μένουν περίπου 2.000 άνθρωποι. Ναι. Φεύγει το καράβι. Αυτό είναι το τοπικό, να σας πω. Το τοπικό που εκτελεί το δρομολόγιο από τη Σύρο πάει μέχρι την Ανάφη και γυρίζει. Είναι για τις εσωτερικές μετακινήσεις των πολιτών. Με αυτό ήρθαμε χθες και ήμασταν μέσα 6 άτομα. Και εμείς 3, 9. Δεν κυκλοφορούν. Κατανοείται υπάρχει ακόμα, είναι σε ισχύ απαγόρευση των μετακινήσεων και είναι ελάχιστοι αυτοί που μετακινούνται. Ναι. Σας δίνουμε εικόνα, σας λέμε ότι υπάρχουν 2.000 κάτοικοι εδώ. Το 80% ασχολείται και ζει από τον τουρισμό και το υπόλοιπο 20% ζει από αυτούς που ζουν από τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση και τι βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Εμείς πάμε στις καθημερινές εικόνες για να καταλήξουμε τι έχουμε πολλά να πούμε. Βλέπετε εδώ, ο καπετά Χρήστος έχει την ψαριά του, φύγανε και οι πρώτοι πελάτες εδώ γιατί έχουμε για σεφτέτες γάτες εδώ. Καπετάνιο, καλημέρα. Πρώτη ψαριά βγήκε σήμερα, Πώς είναι η χρονιά φέτος, πώς το βλέπεις τα πράγματα? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ένα νησί νεκρό. Δεν τον ακούμε, Δημήτρη, λίγο πιο δυνατά, παρακαλούμε πολύ. Είναι ένα νησί νεκρό, κατανοείται. Καπετάνια, μπορείς άλλα κοντά μας για να μην μέσουμε και στη θάλασσα. Θα έρθω από όλα τα δίχτυα και έλα λίγο κοντά. Θα το κάνω, δεν μένουμε εκεί. Ωραία, ωραία. Καπετάνια μου, πώς είναι τα πράγματα. Εσύ τη πραμάτια τη δίνεις στα καταστήματα που εστίασες εδώ, είναι όλα κλειστά. Τώρα αυτή την εποχή ανοίγαν τα μαγαζιά. Και προμηθεύαμε τα μαγαζιά στα ψάρια μας. Υπήρχαν και οι πρώτοι τουρίστες και παίρνανε. Βέβαια, όλο το λιμάνι ήταν γεμάτο από κότερα. Μπαίνανε, βγαίνανε κότερα. Είχε κίνηση το λιμάνι. Πόσοι επαγγελματίες είστε εδώ στο νησί που κάνετε? Είμαστε πέντε καϊκιά. Πέντε καϊκιά. Τώρα πόσα δουλεύουν? Τα τρία. Πόσα δουλεύουν? Τα τρία. Τα τρία. Και αυτά κάθε μέρα ή όχι? Δεν πάμε κάθε μέρα γιατί είναι δύσκολο να πουλήσει τα ψάρια τώρα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Είναι η ζωή του λοιπόν, των ανθρώπων. Και το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Είναι αυτό που έλεγε Δημήτρη. Ότι... Θα πάμε τώρα στην. Γιατί έρχονται οι άνθρωποι εδώ να μας πούν τα προβλήματά τους. Έχουμε κοντά μας την Άτζελα Δατιφάκου, η οποία είναι η πρόεδρος των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων καταλήμματων, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια εδώ στην Ίω. Και είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλές οικογένειες που ζουν, γιατί είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Καλημέρα, κυρία Φάκου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας από ό,τι βλέπετε, ο καιρός είναι υπέροχος. Καλώς μας βρίσκεται, ελπίζω. Κρατάμε την αισιοδοξία μας. Όλοι οι νησιώτες, ξέρετε, έχουμε μια άλλη αισιοδοξία. Δύσκολα βέβαια τα πράγματα. Βλέπετε ότι έχουμε μπει στο Μάιο, τέτοια εποχή έχουν ανοίξει τα πάντα. Έχει ξεκινήσει ήδη σεζόν από τα τέλη Απριλίου περίπου για το νησί. Δυστυχώς ακόμα είμαστε κλειστά. Δικαίως βέβαια με όλο αυτό που συμβαίνει είναι σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι δικό μας το θέμα. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, γι' αυτό και κρατάμε την ψυχραιμία μας ακόμα. Το θέμα είναι οι προϋποθέσεις. Βέβαια, ακούμε καλούς ιονούς, αισιόδοξα μηνύματα για το άνοιγμα δηλαδή, ότι σκέφτονται για λίγο νωρίτερα το άνοιγμα, γιατί μας πηγαίνανε για το τελευταίο στάδιο, το 7ο στάδιο του ανοίγματος, δηλαδή γύρω στα τέλη Ιουνίου. Για τις προϋποθέσεις, πάμε, αυτά που σας προβληματίζουν τώρα, αυτά οι προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ στα καταλήμματα είναι η αστική ευθύνη. Δηλαδή, θα βρεθούν αρκετοί επιτίδοι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Με το travel insurance, ξέρετε, την ασφάλεια, την ταξιδιωτική, όπου τους καλύπτουν διάφορα. Τι θα ισχυριστούν, αν το κόλλησες στο καταλήμμα σου. Αυτό μας προβληματίζει στα καταλήμματα. Αυτό που λέτε με πολύ απλά λόγια είναι, έρχεται κάποιος τουρίστας από τη Βρετανία, από την Ιταλία, που είναι ασφαλισμένη συνήθως από τις βόρειες χώρες, και λέει ότι κόλλησα στα δωμάτια της κυρίας Φάκου, κόλλησα κορονοϊό. Και θέλω, και μάλιστα στέλνησα και πάρα πολλές φορές, κινδύνευσε η ζωή μου. Θέλω 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα τα απεξέλθουν και ποια είναι η νομική του? Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Όντως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Κυρία Φάκου, έχετε επίσης μια εικόνα για το μέγεθος, για το ποσοστό των ακυρώσεων που κειμένεται, ένα. Και δύο, να σας πω, αυτό είναι καθημερινό. Δεν έχουν κλείσει οι ακυρώσεις, γίνονται καθημερινά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένο ποσοστό. Πάντως έχει ακυρωθεί ήδη ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν μας ανοίξουν νωρίτερα, οι ακυρώσεις του Ιουνίου είναι καθημερινές. Δεν είναι δηλαδή, αντί να ανοίξετε 29 Ιουνίου, ανοίξετε 10, ανοίξετε 8, κάτι που ακούγεται τις τελευταίες μέρες, εφόσον έχει ακυρωθεί ο κόσμος. Γιατί κοιτάξτε.
Έχει πέσει μια τρομοκρατία στον κόσμο, όλα αυτά με τα αεροπλάνα έχουν καθίσει αεροπορικές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για το ελληνικό κράτος και για μας ότι πρέπει να μπει συνάλλαγμα στη χώρα. Όλες οι επιχειρήσεις και της εστίασης και των καταλυμάτων αυτή τη στιγμή πάμε για απλή βιωσιμότητα. Δεν πάμε για κέρδος. Ναι. Είναι γεγονός ότι χάθηκε η χρονιά ουσιαστικά. Όμως θα προσπαθήσουμε, θα σώσουμε ό,τι έχει απομείνει. Κυρία Φάκου, πρέπει να ανοίξουμε για να δώσουμε. Παρακαλώ. Και το Open είναι εκεί και στην Ίω και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, στα υπόλοιπα νησιά. Γι' αυτό είμαστε εκεί, για να καταγράψουμε όλα σας τα προβλήματα, να μεταφερθούν όλα αυτά μέσω ημών. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάντα. Και στα αρμόδια υπουργεία για να βρεθεί μια λύση. Πλέον είναι σίγουρο ότι έχετε σοβαρότατο πρόβλημα. Όλοι οι κλάδοι δηλαδή πρέπει, του τουρισμού. Με να συγχωρείτε, ναι, αλλά πρέπει λίγο το αντίστοιχο Υπουργείο να το τρέξει το θέμα, ιδίως αυτό με τα πρωτόκολλα, γιατί ό,τι γνωρίζουμε, το πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, είτε της εστίασης, επαναλαμβάνω, είτε των καταλυμάτων, διότι μας ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει γενικά ο τουρισμός πώς θα πάει, και όχι αν θα έχω μόνο τα καταλύματα, γιατί ο επισκέπτης, είτε Έλληνας είτε ξένος, πρέπει να περάσει καλά. Δεν μπορούμε να τον έχουμε σε μια καλημέρα μας την όμορφη Ήω, Δημήτρη. Το πρόβλημα να δούμε και στα ίδια σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κοίτα εδώ εικόνα. Πανέμορφη. Πόσο λοιπόν, ανάγκη έχουμε από αυτές τις εικόνες, πόσο μάλλον να πάμε στα νησιά μας.